σε ό,τι αφορά την καιρική εξέλιξη, όπως πολλούς θα σημειώσατε και χτες, αλλά και σήμερα θα παρατηρηθούν έτσι γενικότερα υψηλές θερμοκρασίες. Θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στους 19 με 20, τοπικά και 22 βαθμούς προς τα ανατολικά και νότια. Αυτό βέβαια οφείλεται στους πολύ δυνατούς νοτιάδες που επικρατούν σε Ιόνιο και Αιγαίο, ανεβάζουν περισσότερο τη θερμοκρασία. Επηρεάζει και το μικροκλίμα κάθε περιοχής, γιατί είδαμε τοπικά τον υδράργυρο και στους 23 ακόμα βαθμούς Κελσίου εδώ στην Κρήτη. Γι' αυτό σας ρωτάω αν το μικροκλίμα είναι αυτό που καμιά φορά δίνει παραπάνω θερμοκρασία ή παραπάνω, αν θέλετε, φαινόμενα σε μια περιοχή. Ακριβώς, πολύ σωστά το τονίζετε, γιατί ιδιαίτερα στη Βόρεια Κρήτη ο νοτιάς λειτουργεί σαν καταβάτη, σαν λίβας λοιπόν, καθώς κατέρχεται από τους ορεινούς όγκους του νησιού, παρατηρούνται έτσι περισσότερο ανεβασμένες θερμοκρασιακές τιμές. Δεν θα λείπουν βέβαια και οι βροχές από τη Δυτική Ελλάδα σήμερα, θα έχουμε και μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Και περνάμε τώρα στην αλλαγή του καιρού που περιμένουμε από σήμερα το απόγευμα, αλλά κυρίως θα λέγαμε αύριο και μέχρι και τις αρχές της άλλης εβδομάδας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Αυτή η αλλαγή οφείλεται σε ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα χτυπήσει την Ιταλία. Φαίνεται λοιπόν ότι θα σχηματιστεί ένα βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή της Μεσογείου προς την δυτική, βορειοδυτική Μεσόγειο. Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, καθώς θα περάσει πάνω από θερμές θάλασσες, θα πάρει περισσότερη ενέργεια, θα οργανωθεί περισσότερο. Δεν αποκλείεται να προσεγγίσει ακόμη και τον ορισμό της μετεωρολογικής βόμβας, δηλαδή να πέσει πάρα πολύ η βαρομετρική πίεση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό όμως θα συμβεί για τα νότια τμήματα της Ιταλίας. Καθώς θα φύγει προς τα βόρεια-ανατολικά για να πάει προς τα βόρεια-βορειοδυτικά Βαλκάνια, θα απασχολήσει και τη χώρα μας, ένα μέρος του κύματος αυτού κακοκαιρίας. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε Παρασκευή αλλά μέχρι και Δευτέρα, κατά διαστήματα, αρκετές βροχές, καταιγίδες, δυνατούς ανέμους και χιόνια θα δούμε όχι μόνο στα ορεινά, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα προς τη βορειοδυτική Ελλάδα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα υποχωρήσει αρκετά η θερμοκρασία. Θα πάμε έτσι σε πιο συμβατές με την εποχή θερμοκρασιακές τιμές, ιδιαίτερα για την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα. Δηλαδή, θέλετε να πείτε, κύριε Μαρουσάκη, ότι από τη σύγκρουση αυτών των δύο βαρομετρικών, έχουμε το χαμηλό, έχουμε το θερμό, στα νότια της Ιταλίας επηρεαζόμαστε σταδιακά εμείς από σήμερα ή από αύριο, όπως λέτε, θα διατηρηθεί αυτό μέχρι και τη Δευτέρα. Όταν λέτε και βροχές και χιόνια και άνεμοι, μιλάτε και πάλι για νότιους ανέμους ή στροφή των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας? Κατά κύριο λόγο θα είναι νοτιάδες οι άνεμοι. Στις περισσότερες περιοχές θα είναι δυτικοί, νοτιοδυτικοί άνεμοι. Θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ. Όταν θα περνάει η κακοκαιρία θα στρέφονται πρόσκαιρα σε δυτικούς, βορειοδυτικούς. Και πάλι όταν θα έρχεται το επόμενο κύμα, γιατί θα έχουμε διαδοχικά κύματα κακοκαιριών, θα ξαναγυρίζει πάλι νοτιάς. Άρα λοιπόν για την Κρήτη πάλι περιμένουμε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Θα είμαστε κοντά στους 18-19 βαθμούς μια ενδεικτική τιμή. Δεν φαίνεται η Κρήτη να επηρεάζεται τόσο έντονα από τις πολλές βροχές. Θα βρέξει και στην περιοχή της Κρήτης. Περισσότερα όμως θα είναι τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μάλιστα. Εμείς δηλαδή θα συνεχίσουμε να έχουμε, ας πούμε, ένα άστατο καιρό έτσι όπως το περιγράφουμε μέσα στο καταχείμωνο. Ακριβώς. Ένα άστατο καιρό που σημαίνει ότι κατά διαστήματα θα έχουμε συννεφιές, θα ανοίγει ο καιρός. Όταν θα έχουμε τις συννεφιές θα έχουμε έτσι κάποιες βροχές, χωρίς βέβαια να είναι σε θέση να δημιουργήσουν αξιόλογα προβλήματα, γιατί το κέντρο του βαρομετρικού χαμηλού θα βρεθεί αρκετά πιο δυτικά, βορειοδυτικά της χώρας μας. Αυτή δηλαδή η μετρολογική βόμβα, αν τελικά σχηματιστεί στην περιοχή της νότιας Ιταλίας, δεν θα φτάσει μέχρι και την χώρα μας, θα φύγει προς τα βορειοδυτικά Βαλκάνια και αυτό το βαρομετρικό χαμηλό με τα μέτωπα κακοκαιρίας θα επηρεάσει βέβαια και τη χώρα μας με πιο όμως ήπια φαινόμενα σε σχέση με την νότια Ιταλία. Λοιπόν, κρατάμε το άστατο του καιρού για Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, με ό,τι ξέρουμε, δηλαδή ένα καιρό μεταξύ χειμώνα, φθινοπόρου, άνοιξης. Με συγχωρείτε δηλαδή που τώρα το κοροϊδεύω, αλλά αλήθεια δεν ξέρω πώς να το πω πια, έτσι όπως είναι τα πράγματα και μέσα φανταστείτε στο καταχείμωνο. Ότι από τη μια πλευρά στη βορειοδυτική Ελλάδα, στη Φλόρινα, θα δούμε αύριο και μεθαύριο πολύ πιθανό να χιονίζει και μέσα στην πόλη της Φλόρινας, την ίδια χρονική στιγμή στο Ηράκλειο της Κρήτης θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 18 με 19 βαθμούς. Άρα λοιπόν θα συνεπάρχουν αυτό που είπατε και οι τρεις εποχές πάνω από τη χώρα μας. Αυτό είναι από τα απίστευτα. Μα πραγματικά από τα απίστευτα. Και θα συνεχίσει όπως δείχνουν τα στοιχεία, κύριε Μαρουσάκη, ενδεχόμενα για πολύ ακόμα αυτό. Δηλαδή φέτος για πραγματικό χειμώνα δεν θα μιλήσουμε. Φαίνεται ότι προς το τέλος του μήνα θα πέσει περισσότερο η θερμοκρασία και κυρίως μέσα στο Φεβρουάριο θα έχουμε έτσι πιο συχνά και πιο έντονα επεισόδια πολύ ψυχών αερίων μαζών από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Άρα λοιπόν εκτιμούμε ότι ο Φλεβάρης θα θυμίσει σίγουρα χειμώνα,
θα έχουμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες, θα δούμε και τα χιόνια πιθανόν ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Και θα στην τα Κρήτη. Όμως αυτά μέρα με τη μέρα. Και στην Κρήτη, συγγνώμη δηλαδή, αλλά επειδή βγαίνουμε πολύ συχνά έξω από το κάδρο με τα χειμωνιάτικα, ας πούμε, φαινόμενα ως Κρήτη, γι' αυτό το ρωτώ μετεπιτάσεως και λέω και στην Κρήτη. Και στην Κρήτη θα δούμε χειμώνα. Θα μπορούσα να πω σχεδόν με σιγουριά στα ορεινά της Κρήτης σίγουρα. Θα έχουμε δηλαδή χιονοπτώσεις και μέσα στο Φεβρουάριο, και πιο χαμηλά. Θα δούμε όμως πώς αυτές οι πολικές αέριες μάζες θα κινούνται για να επηρεάσουν τα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω αυτό που είπατε, γιατί πραγματικά είναι τίτλος. Τρεις εποχές αυτό το τριήμερο σε όλη την Ελλάδα. Ακριβώς, ακριβώς.